Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο γνωστό πολύ ωραίο μας σκηνικό. Η στιγμή που γράφουμε τις εικόνες αυτές είναι 25 Ιανουαρίου του 2021, Δευτέρα. Είπαμε να εκμεταλλευτούμε τον ωραίο καιρό, γιατί από ό,τι λένε οι προγνώσεις θα χαλάσει και πάλι τις επόμενες ημέρες, οπότε όσο ακόμα μπορούμε θα είμαστε εδώ πέρα. Ξέρετε, με τόσα θέματα που προκύπτουν όλο αυτό το διάστημα και τα έχουμε αναφέρει και από εδώ, αλλά τα ζείτε κι εσείς, τα βλέπετε πολλές φορές, μου τα στέλνετε και με μηνύματα, με σχόλια στις σελίδες μου στο Facebook, στο mail που δίνω κάθε φορά στην περιγραφή κάτω για την επικοινωνία, στο Instagram. Νομίζω κι εγώ ότι τα έχουμε δει όλα. Όμως κάθε φορά κάτι συμβαίνει, έτσι έρχεται κάτι στην επικαιρότητα και μας δίνει να καταλάβουμε, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ότι δεν έχουμε ζήσει ακόμα τίποτα και ουσιαστικά ότι είμαστε στην αρχή. Με το άνοιγμα των καταστημάτων εμφανίστηκαν πάλι, ξέρετε, αυτά τα μαύρα κοράκια που πάντα πετάνε κάπου εκεί ψηλά και μόλις βρουν την κατάλληλη ευκαιρία κατεβαίνουν χαμηλά για να αρπάξουν κάποιες εικόνες, να αρχίσουν πάλι να λένε για συνωστισμό. Και όλα αυτά συνδυάζοντάς τα βέβαια με τη γνωστή, αυτό που λέμε, τρομολαγνία. Άρχισαν λοιπόν τις μαύρες προφητείες με αφορμή τις ουρές που υπάρχουν έξω από τα καταστήματα και αναρωτιέμαι πώς γίνεται ενώ αυτές τις ίδιες εικόνες να τις ζούμε από την αρχή όλης αυτής της υπόθεσης, έτσι, στα σούπερ μάρκετ, εντός και εκτός. Εκεί οι συγκεκριμένοι να μην ενοχλούνται. Και ενοχλήθηκαν τώρα που άνοιξαν τα μαγαζιά μετά από τόσο μεγάλο διάστημα που ήταν κλειστά. Δεν είναι λογικό ότι στις αρχές ο κόσμος θα προστρέξει να κάνει κάποιες αγορές. Και εγώ έχω μία φόρμα, ήταν με τρύπα τόσο καιρό, δηλαδή θα το παραγγείλεις ηλεκτρονικά, θα μου έρθει τον Ιούνιο, δεν θα φοριέται. Δηλαδή είναι απλά πράγματα, έτσι, δεν είναι κάτι παράλογο. Και εγώ προσωπικά όσες φορές έχω πάει σε κατάστημα τηρούνται τα μέτρα και το αντισηπτικό και όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως φαίνεται ότι κάποιοι πάντα βρίσκουν ένα πρόβλημα να εντοπίσουν και να αρχίσουν να ξετυλίγουν κάποιες σκέψεις. Δηλαδή σε ενημερωτικές εκπομπές, σε γνωστά δελτία ειδήσεων, εμφανίστηκε στην αρχή ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και άρχισε να μιλάει για αυτό που συζητάει η κυβέρνηση, ώστε στον καταναλωτή, εφόσον στείλει το μήνυμα που έχει ένα περιθώριο, ας πούμε, 2 ώρων, να μπει ένα είδος αντίστροφης μέτρησης. Και μάλιστα σε αυτό επίσης αναφέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε αυτά που είπε ο Υπουργός δόθηκε και μία απάντηση σε ένα ερώτημα που μου το έχετε στείλει και εμένα, αλλά και γενικώς κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο και έξω στην κοινωνία. Αν αυτά τα SMS που στέλνουμε καταγράφονται κάπου. Μα ο Υπουργός είπε ότι έχουμε μία αύξηση στον αριθμό των μηνυμάτων συγκριτικά με μία περίοδο που είναι λογικό βέβαια, έτσι, με μία περίοδο που ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Αυτή η σύγκριση, δηλαδή, για να δεις την αύξηση, δεν απαιτεί ότι έχεις κάπου ένα αρχείο πριν και έχεις και ένα αρχείο μετά. Δεν είναι καταγραφή δηλαδή αυτό, τι ακριβώς είναι? Ψάχνω να εντοπίσω τη λογική μέσα σε αυτό το νέο εγχείρημα, ας πούμε, που ετοιμάζουν, και δυσκολεύομαι πραγματικά να την εντοπίσω. Γιατί αν ο καταναλωτής έχει 2 ώρες στη διάθεσή του και από τις 2 ώρες χάσει τον περισσότερο χρόνο στην ουρά, στην κίνηση, έτσι, σε ένα λεωφορείο που άμα χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς περνάει ένα λεωφορείο που είναι μέσα όλοι, κρέμονται και από τα παράθυρα σαν τα τζαμπιά, αποφασίσει να πάρει ένα άλλο, καθυστερεί στο λεωφορείο δηλαδή, ή ο οδηγός θα πέσει σε ένα μποτιλιάρισμα, θα προβλέπει, ας το πούμε, καθυστερήσεις? Δηλαδή πώς θα υπολογίζει ότι εγώ έχασα και 1 ώρα στο δρόμο ή μισή ώρα στην ουρά? Γιατί έτσι όπως το πάμε, δεν ξέρω, θα έχουμε παράταση, δηλαδή αυτό εννοώ. Έτσι όπως το πάμε, σε λίγο θα βαράμε και πέναλτι στον δρόμο για να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε να ψωνίζουμε. Και υπάρχει και το άλλο. Αυτοί που ενδιαφέρονται για την υγεία μας και κάθονται και τα σκέφτονται όλα αυτά,
Έχουν συνυπολογίσει το στρες που θα προκαλέσει, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος έχει έρθει με το αυτοκίνητό του και έχει χάσει την περισσότερη ώρα σε αυτά που είπαμε, σε μποτιλιάρισμα, στην ουρά, στην κίνηση, σε όλα αυτά. Και μετά, για να μπορέσει εγκαίρως να γυρίσει σπίτι του, η συμπεριφορά του στον δρόμο θα είναι γεμάτη στρες, νευρικότητα. Σκέφτονται τι προκαλεί στην υγεία του ίδιου του ατόμου, αλλά και τι αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει όταν έχεις έναν οδηγό που οδηγεί μες στα νεύρα, άντε να φτάσει στο σπίτι, μπορεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Αυτά έχουν συνυπολογιστεί. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να κάνετε like σε κάθε βίντεο, όπως και κοινοποίηση. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε το κουμπί που λέει εγγραφή και εν συνεχεία στο καμπανάκι το όλες τις ειδοποιήσεις. Ομοίως θα πρέπει να κάνετε τα ίδια και για το δεύτερο κανάλι μας, Θάνος Κόκαλης, δημοσιογράφος νούμερο 2. Επειδή πάρα πολλοί έχετε κάνει αυτά τα βήματα και παρόλα αυτά δεν σας στέλνει ειδοποιήσεις στο YouTube, όπως εσείς οι ίδιοι μου λέτε, υπάρχει η εξής απλή λύση. Αναζητήστε το κανάλι και μόλις το βρείτε, πατήστε εκεί που γράφει βίντεο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δείτε τις πιο πρόσφατες μεταφορτώσεις, ό,τι δηλαδή πιο καινούριο έχει ανέβει κατά ημερομηνία. Τέλος, μπορείτε αν θέλετε να δείτε τα πιο δημοφιλή βίντεο του καναλιού, όπως είστε στην αρχική σελίδα, θα πάτε λίγο κάτω, εκεί που γράφει δημοφιλείς μεταφορτώσεις, θα κάνετε και πάλι κλικ και έτσι θα δείτε τα βίντεο με τις περισσότερες θεάσεις. Επειδή έχουμε δείξει πολλές εικόνες από το πώς λειτουργεί η αγορά στο εξωτερικό, έχουμε δείξει εικόνες από την Ελβετία, έχουμε δείξει εικόνες από την Ιταλία και είναι αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι ας το πούμε έτσι, που πάντα βρίσκουν κάτι να πούν ότι η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Ότι είναι άλλο η Ελλάδα, άλλο η Ελβετία, είναι άλλο η Ελλάδα, άλλο η Ιταλία. Γι' αυτό λοιπόν ένας τηλεθεατής έχει στείλει αυτές τις ημέρες κάποιο υλικό από την Πολωνία σε μορφή καταγγελίας έτσι, γιατί αναφέρει και πώς ακριβώς λειτουργούν και τα μέτρα εκεί, όπου θα δείτε, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει, ότι λέει ο ίδιος, στην Πολωνία δεν υπάρχει SMS για να βγεις έξω. Ούτε υπάρχει ωράριο, έτσι ότι θα μέχρι τις 9, μέχρι τις 10. Όλα τα μαγαζιά, αναφέρει ο ίδιος, είναι ανοιχτά, εκτός μιας κατηγορίας της ενδυμασίας και ίσως και κάποιων άλλων. Αλλά τα περισσότερα είναι ανοιχτά, έτσι, να σταθούμε σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια έτσι μέτρα, έξω όταν κυκλοφορεί κάποιος να φοράει, ξέρετε ποιο, να τρίβει τα χεράκια, αυτά υπάρχουν. Αλλά ωστόσο οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες και το βασικότερο είναι το πρόστιμο εκεί πέρα είναι 90 ευρώ. Ενώ στην Ελλάδα έτσι 300 και φλερτάρουμε συνέχεια με το 500. Πώς θα ξυπνήσει δηλαδή ο Μητσοτάκης, από ποιο πλευρό, για να εφαρμόσει το 500 ευρώ. Όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις εικόνες από μολ, από την αγορά της Πολωνίας, έτσι, τις έχω ανεβάσει στο δεύτερο μου κανάλι. Και εκεί μπορείτε να τις παρακολουθήσετε πολύ εύκολα, αφού θα σας βάλω εγώ στο τέλος του βίντεο αυτού που βλέπετε ένα link και πολύ απλά θα κάνετε κλικ και θα σας παραπέμψει αυτομάτως στο άλλο βίντεο που είναι στο Θάνος Κόκαλης δημοσιογράφος 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, να είστε καλά και επειδή μου το λέτε και πολύ, σας αρέσει και το σκηνικό, αλλά και κάποιοι ξέρετε έχουν και τις αμφιβολίες, τα έχουμε πει τώρα. Εγώ δεν το λέω για να ειρωνευτώ, έτσι. Κάποιος μπορεί όντως να έχει αμφιβολία, επειδή είναι όντως ένα πολύ ωραίο σκηνικό, ότι μπορεί να έχω πίσω μου green box. Νομίζω ότι είναι έτσι καλό να καθιερώσουμε κάθε φορά, ας πούμε, που θα κάνουμε ένα βίντεο εδώ, να πετάμε και μία πετρούλα. Να είστε καλά, γεια σας.